και τη Μαρία. Και λέμε παλιούς, γιατί οι άνθρωποι ήταν ο Γιώργος Χολύπτης και η Μαρία δημοσιογράφος, βέβαια. Και εγκατέλειψαν την πόλη και καλά έκαναν και πήγαν στην Άξο. Και τι κάνουν εκεί τώρα? Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος ψάχνει εκεί παλιές μηχανές, εξού και που κάναμε όλα αυτά τα ηχητικά, και στο νησί και από Κομωτινή έχει φέρνει, τις παίρνει, τις κατασκευάζει ξανά από την αρχή, τις περιποιείται, τις αγαπάει και παίρνει τη Μαρία και κάνουν απίστευτες βόλτες σε όλο το νησί, σε όλη την Άξο. Και βεβαίως εμείς δεν χάνουμε τέτοια ευκαιρία. Πες ότι είναι η Αριάδνη, πες ότι είναι ο Διόνυσος, πες ότι είναι οι νέοι, οι μη θεοί και θεοί της Νάξου. Για πάμε. Έλα, έλα, κάντο, κάντο. Put your seatbelts on, we finna ride down the road. Ο Γιώργος και η Μαρία αποφάσισαν πριν μερικά χρόνια να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να κατασταθούν μόνιμα στην Άξο. Απέκτησαν νέα ζωή, νέους φίλους, νέους ρυθμούς και από ό,τι φαίνεται το απολαμβάνουν. Συναντήσαμε τον Γιώργο στο συνεργείο του, εκεί που ασχολείται με το χόμπι του, τις παλιές μηχανές, που συλλέγει και επαναφέρει στη ζωή μαζί με μια παρέα φίλων. Η σύζυγος είχε γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ στο νησί και πάντα τον ρώτησα να γυρίσουμε πίσω εδώ. Εγώ βέβαια. Δεν μου πέρανε και καν από το μυαλό να έρθω εδώ στο νησί, γιατί ήταν η δουλειά μου στην Αθήνα. Ήταν όλοι στρωμένοι, καλά δουλειές, χρήματα υπήρχαν. Ήρθε η κρίση και μας έβαλε σε σκέψη ότι ίσως είναι καλύτερα να γυρίσουμε στο νησί. Και πήραμε την απόφαση, εγώ και η σύζυγός μου και η κόρη μου, και ήρθαμε τον Ιούνιο του 2010 πλέον μόνιμα εδώ στο νησί. Βασικά υπάρχει ηρεμία. Ως προς το επαγγελματικό κομμάτι, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερα, αλλά και γενικότερα μέσα στην κρίση κάτι υπάρχει. Υπάρχει ο τουρισμός που κινείται έτσι κάποιο χρήμα το καλοκαίρι. Εγώ για να καταλάβω ασχολούμαι με τα πάντα. Δηλαδή έχω δουλέψει περίπτερο, έβαζα τέντες. Πάντα παράλληλα το επάγγελμά μου δεν το είχα αφήσει. Συνεργάζομαι με θεατρικές ομάδες. Τα καλοκαίρια, σε ό,τι live γίνεται, κάνω τη δουλειά μου, στείνω και κάνω ηχοληψία. Το χόμπι με τις ηλεκτρικές μηχανές το απέκτησε στην Άξο, όπου και αγόρασε την πρώτη του μοτοσυκλέτα. Εγώ στην Αθήνα δεν οδηγούσα μηχανή. Ερχόμενος εδώ, πάντα είχα βέβαια στο μυαλό μου, μου αρέσαν οι παλιές μηχανές. Αγόρασα μια καινούργια μηχανή, μεταχειρισμένη βέβαια, όχι πολύ παλιά. Στην πορεία όμως, γνώρισα εδώ τα παιδιά και κάποιους άλλους φίλους, οι οποίοι είχαν ήδη μπει στον χώρο και ασχολούνται με παλιές μηχανές. Και πήρα την πρώτη μου μηχανή, η οποία ήταν παλιά μηχανή, που ήταν αυτή εδώ. Αυτή είναι μια ρώσικη μηχανή. Ναι, είναι μια ρώσικη μηχανή, αντίγραφο γνωστής εταιρείας μοτοσυκλετών του πολέμου. Η δουλειά μου είμαι μάγειρας. Α, ωραία. Μαγειρεύεις κιόλας δηλαδή. Ευχαρίστως. Το χόμπι μου είναι οι μηχανές και κυρίως οι παλιές μηχανές. Ξεκίνησα από βέσπες κι εγώ. Τώρα έχω στην κατοχή μου, πέρα από κάποιες βέσπες που έχω κάποιες μηχανές. Δεκαετίας 70 και 80, οι οποίες είναι η super bike εκείνης της εποχής. Όσον αφορά τον Γιώργο, γνωριστήκαμε με την αγάπη μας για τις παλιές μοτοσυκλέτες. Χωρίς να μιλήσει ένας με τον άλλον, μόνο με ένα κοίταγμα καταλάβαμε ότι εμείς έχουμε κάτι κοινό. Έχουμε λίγο μια αρρώστια με τις μηχανές τα τελευταία χρόνια. Από παλιές μοτοσυκλέτες, παλιές μηχανές μεγάλου γυμπισμού, από βέσπες. Είδα αυτή εδώ πέρα τη Βέσπα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο τρόπος με τον οποίο την έχετε ανακατασκευάσει είναι δεκαετία τι? Είναι του 81 αυτή η συγκεκριμένη. Στην αρχή αγόρασα τη Βέσπα όπως τη βλέπετε, σε χάλια κατάσταση. Και στη συνέχεια, μετά από 2 χρόνια, έπεσε στα χέρια μου αυτό το καλάθι. Είναι ελληνικής κατασκευής. Τα φτιάχνε ένας στην Αθήνα, στη Θησαίος, το 80. Λέει και αυτό είναι του 80 του 82, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Νομίζω ότι αρκετά είπαμε. Μας έχετε υποσχεθεί μια βόλτα με τις μηχανές για να δούμε την Άξο. Φύγαμε? Πάμε. Ωραία, πάμε. Πάμε προς το... Θα περάσουμε την παραλία του Αγίου Γεωργίου. Και... Θα δούμε λίγο θάλασσα, ναι, ναι.
night you and I jumped into bed. I was not forced to kneel and pray. Εδώ όλο αυτό το κομμάτι είναι η παραλία του Αγίου Γεωργίου. Η βόλτα με τις μηχανές μας έφερε στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, λίγο μετά τη χώρα της Νάξου. Εκεί μας περίμενε η Μαρία για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, Μαρία, και εσύ εδώ, Νάξο, με τον αγαπημένο μαζί. Ναι, βέβαια. Πριν 4 χρόνια ήρθαμε. Από την Αράχοβα. Στην Αράχοβα εργαζόμουν σαν... Βασικά, στην Αθήνα ζούσαμε όλα τα χρόνια. Και όπως... συνάδελφος, δημοσιογράφος, και συνάδελφος, έτσι. Ναι, εντάξει, φύτευσα και σε αυτούς τους χώρους έτσι, για 4 χρόνια περίπου. Και γνώρισα και τον Γιώργο. Μετά αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Εντάξει, ήταν μια απόφαση σίγουρα λίγο δύσκολη, αλλά επειδή εγώ ήμουν από εδώ και αγαπούσα πάρα πολύ τον τόπο. Είσαι από εδώ. Είμαι από εδώ. Ναι, πάντα είχα όνειρο να γυρίσω στην Άξο. Να ζήσω εδώ. Έχουμε και ένα παιδί που θεωρώ ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ καλύτερα στην επαρχία. Αυτό νομίζω είναι αδιαμφισβήτητο. Υπάρχει μια ηρεμία. Σηκώνεσαι με ηρεμία, κοιμάσαι με ηρεμία. Πας στη δουλειά σου με ηρεμία. Αν δεν υπήρχε και η κρίση, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως εγώ νιώθω ότι ζούμε στον παράδεισο. Αν δεν υπήρχε και η κρίση, θα ήταν ένας λόγος παραπάνω. Η Μαρία είχε να δώσει και μια συμβουλή σε όσους σκέφτονται να αφήσουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να γυρίσουν και πάλι στην πατρίδα τους. Προτείνω σε οποιονδήποτε το σκέφτεται να γυρίσει στην πατρίδα του, να μην το σκεφτεί καθόλου. Θα βρει. Μπορεί να δυσκολευτεί λίγο να βρει μια δουλειά, αλλά θα βρει ανθρώπους να τον αγαπήσουν, να τους συμπαρασταθούν. Μπορεί σιγά σιγά να σταθεί στα πόδια του και να κάνει κάτι μόνος του. Και σίγουρα εκεί δεν θα είναι μόνος. Αφήσαμε τον Γιώργο και τη Μαρία να θαυμάζουν το ηλιοβασίλεμα στην παραλία του Αη Γιώργη στην Άξο. Ένα ηλιοβασίλεμα που χαίρονται καθημερινά εδώ και 4 χρόνια. Γιατί φυσικά ένα καλό ρεπορτάζ τελειώνει με ένα ηλιοβασίλεμα όπως αρμόζει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έτσι. Και ένα φωτογράφο θέλει. Ναι. Γιατί... Τύχει πολύ. Έτσι.